Σε ρεκόρ ακρίβεια σοδεύει το πασχαλινό τραπέζι εξαιτίας κυρίως της μεγάλης αύξησης που παρατηρείται στην τιμή σε αρνί και κατσίκι. Το αρνί φέτος θα πωλείται, όπως λένε οι έμποροι, από 2,5 έως 3 ευρώ ακριβότερα το κιλό σε σχέση με πέρσι. Η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στο ανεβασμένο κόστος με το οποίο πωλούν κτηνοτρόφοι λόγω των ανατιμήσεων σε ενέργεια και ζωοτροφές. Η χρονιά είναι καταστροφική. Όσο και να πάει το αρνί φέτος, σας είπα το ποσοστό ότι έχουν φτάσει 100% οι ζωοτροφές και δεν μπορούμε πλέον να ταΐσουμε τα ζώα μας όπως πρέπει για να μείνουμε στο επάγγελμα. Άλλοι καταναλωτές ψωνίσανε ήδη και βάλανε σε κατάσταση την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και λίγο πιο φθηνό, από 11,5-12,5 που ξεκίνησε. Άλλοι περιμένουν μπας και γίνει κανένα θαύμα. Με τα έως τώρα δεδομένα, το αρνί σύμφωνα με τους κρεοπόλες πωλείται στην Βαρβάκιο από 8 ευρώ το κιλό για τα δεύτερης ποιότητας και τα εισαγωγής έως 13,5 ευρώ τα ελληνικά. Στα σούπερ μάρκετ από 10 ευρώ για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων έως 13,5 ευρώ για τα αρνιά πρώτης ποιότητας και στα κρεοπολία από 13 έως 15 ευρώ το κιλό εφόσον είναι ελληνικής εκτροφής. Κατά μέσο όρο γύρω στα 15 ευρώ στα συνοικιακά. Κάπου εκεί θα, με τις τιμές που αγοράζουμε, δηλαδή κάπου εκεί υπολογίζουμε. Το σύνολο των αρνιών στους παραγωγούς είναι 8 ευρώ. Έρχεται γύρω στα 80 λεπτά με 1 ευρώ. Το κοστολόγιο στο σφαγείο. Βάλτε τώρα μεταφορές, βάλτε τη φύρα. Θα είναι 10 με 10,5 στο κρεοπόλι. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει ξανά τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, όσοι σκέφτονται να φύγουν για τα χωριά τους, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το αυξημένο κόστος στα καύσιμα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήδη βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης οριακά κάτω από το 1,8 ευρώ το λίτρο. Όχι, δεν θα πάω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορώ να κινήσω εύκολα το αυτοκίνητο. Τις επόμενες μέρες θα καταγραφεί στην ελληνική αγορά μία αύξηση της τάξης των 3 έως 5 λεπτών το λίτρο, προφανώς μέχρι το Πάσχα. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα στο gov.gr για την επιδότηση στα καύσιμα.